Χαιρετίζουμε την σημερινή πρωτοβουλία του Φοιτητικού Συλλόγου του Γεωργικού Πανεπιστημίου και συμμετέχουμε. Όλο το προηγούμενο διάστημα οι εργαζόμενοι μαζί με τους φοιτητές συμπορευτήκαμε, πραγματοποίησαμε κοινές πρωτοβουλίες, κοινούς αγώνες ενάντια στην καταστολή και την τρομοκρατία από την εξαπολύ κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κόντρα σε αυτή την πολιτική που τσακίζει και τα δικά μας δικαιώματα στην εργασία, στην υγεία και τα δικαιώματα των φοιτητών στις σπουδές. Όλο το προηγούμενο διάστημα θεωρούμε ότι η μαζική συμμετοχή, οι διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν στα διάφορα ιδρύματα, συλλογικές διαδικασίες, δώσανε τον τόνο και έστειλαν ακριβώς ένα πολύ ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση ότι στην ουσία ο νόμος αυτός έχει καταδικαστεί από την πλειοψηφία του λαού και της νεολαίας και ότι θα κάνουμε τα πάντα, ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην εφαρμοστεί. Είναι ακριβώς αυτή η κοινή δράση, ο κοινός βηματισμός εργαζομένων και φοιτητών, που είναι αυτό που φοβούνται, είναι αυτό όμως που μου δημιουργεί και για μας ευθύνες για να δείξουμε ποιος είναι ο δρόμος. Δεν είναι τυχαία η χρονική περίοδος στην οποία έρχεται αυτός ο νόμος, όπως και μια σειρά νομοθετήματα όλου του προηγούμενου διαστήματος. Η κυβέρνηση εκμεταλλεύτηκε την έκτακτη ανάγκη της πανδημίας, τα περιοριστικά μέτρα, τα κλειστά πανεπιστήμια για να προχωρήσει με τους δικούς της σχεδιασμούς. Επιδιώκουν με το να φέρνουν τέτοιους νόμους να προλάβουν τις αντιδράσεις, να επιβάλλουν σιγή νεκροταφείου και τα πανεπιστήμια. Δεν είναι τυχαίο που διατίθεται αυτή τη στιγμή εκατομμύρια ευρώ και για πανεπιστημιακή αστυνομία και για μηχανισμούς καταστολής μέσα στα ιδρύματα, για οτιδήποτε άλλο πέρα από τις πραγματικές ανάγκες των ιδρυμάτων, και μιλάμε για ανάγκες σε προσωπικό, για ανάγκες σε υποδομές. Συνολικά για ανάγκες για τη φοιτητική μέρημνα, συνολικά δηλαδή η κυβέρνηση διατηρεί ένα καθεστώς υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης. Από την άλλη πλευρά, είναι προκλητικό το γεγονός ότι για αυτά όλα τα ζητήματα που απασχολούν εργαζόμενους και φοιτητές δεν είναι διατεθειμένη να δώσει δεκάρα τσακιστή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι εδώ και ένα χρόνο οι φοιτητές δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε ζωντανή εκπαιδευτική διαδικασία, ουσιαστική εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν μπορούν να επιστρέψουν στα αμφιθέατρά τους, δεν μπορούν να επιστρέψουν στα εργαστήριά τους. Δεν έχει υπαρθεί κανένα μέτρο ουσιαστικό προστασίας της υγείας μας. Βέβαια, αυτό δεν είναι εξαπομένο από το γεγονός ότι η κυβέρνηση επιλέγει να μην παίρνει μέτρα για να ενισχύσει το σύστημα υγείας με προσλήψεις, με υποδομές, όπως δεν παίρνει και κανένα μέτρο για να υπάρξει προστασία των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. Ωστόσο, επίσης δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αυτό το διάστημα ακριβώς δίνεται εκατομμύρια ευρώ για πλευρές της ενίσχυσης της επιχειρηματικής λειτουργίας των ιδρυμάτων. Για παράδειγμα, μόλις προχθές ανακοινώθηκαν 20 εκατομμύρια ευρώ για να προχωρήσει η υλοποίηση των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των ξενόγλωσσων. 2 εκατομμύρια ευρώ, μάλλον πακτολός χρημάτων δίνεται για την ενεργειακή αναβάθμιση των οικοδομών των πανεπιστημίων. Εδώ για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο δίνονται 2 εκατομμύρια ευρώ. Και όταν συζητάμε για τις πραγματικές μας ανάγκες, δεν υπάρχει φράγμα. Ακριβώς όμως αυτή η λειτουργία, η επιχειρηματική λειτουργία, είναι αυτή που κάνει απαιτητή από την κυβέρνηση την εξασφάλιση, την προστασία, την περιφρούρηση μέσα από την πανεπιστημιακή αστυνομία. Να την προστατεύσει δηλαδή από τις αντιδράσεις φοιτητών και εργαζομένων που θα προκύψουν και με δεδομένο ότι έρχεται το επόμενο διάστημα ο νέος νόμος πλαίσιο που ακριβώς θα ενισχύσει αυτή τη λειτουργία. Δηλαδή θέλουν να μετατρέψουν τα πανεπιστήμια, να μετατρέψουν τη λειτουργία τους σε ιδιωτικο-οικονομική, να υπάρχουν τμήματα διαχείρισης ανθρώπινων χώρων, να επιλέγουν ποιος είναι κατάλληλος να σπουδάσει, να υπάρχουν security στην είσοδο, να προστατεύουν όργανα καταστολής στην επιχειρηματική λειτουργία. Εμείς λέμε ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι ανοιχτά για τους εργαζόμενους και τους φοιτητές και κλειστά για τις επιχειρήσεις και την αστυνομία. Είναι γελασμένοι βέβαια αν νομίζουν ότι με αυτές τις διαδικασίες, με την ένταση της καταστολής και της αστυνομοκρατίας, μπορούν να βάλουν φρένο στις διεκδικήσεις μας, στην οργανωμένη και συλλογική πάλη. Άλλωστε το έχουμε αποδείξει και σε προηγούμενες φάσεις, όταν πολλοί νόμοι που ψηφίστηκαν και για την ανώτατη εκπαίδευση μείναν στα χαρτιά, ακριβώς επειδή βρήκαν απέναντι τη συλλογική πάλη εργαζομένων και φοιτητών. Παραμένει στόχος τους, ωστόσο, οι αγώνες οι δικοί μας. Γι' αυτό πρέπει να τους δείξουμε
όπως και στο παρελθόν, ότι μπορούμε να βάλουμε πόδια μέσα από τον οργανωμένο συλλογικό αγώνα και ακριβώς εκεί βρίσκεται και η δική μας δύναμη. Γι' αυτό και εμείς, και σαν Σύλλογος Εργαζομένων και φαντάζομαι και Φοιτητικός Σύλλογος, θα συνεχίσουμε δυναμικά και αποφασιστικά και δηλώνουμε σε όλους τους τόνους και στην κυβέρνηση ότι αυτός ο νόμος θα μείνει στα χαρτιά και ο καθένας μας μέσα από τις συλλογικές του διαδικασίες θα αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί. Ευχαριστούμε και πάλι. Δεν αναφέρθηκα στα αιτήματα και του Συλλόγου Διοικητικών. Προφανώς, εμείς λέμε ότι ο νόμος αυτός δεν πρέπει να εφαρμοστεί και δεν θα εφαρμοστεί, ούτε σκέψη για πανεπιστημιακή αστυνομία, ούτε σκέψη για διαγραφές φοιτητών, για πειθαρχικά φοιτητών. Ζητάμε να ενισχυθεί το μόνιμο προσωπικό φύλαξης. Ζητάμε οι συνάδελφοί μας που δουλεύουν στη φύλαξη, οι συμβασιούχοι, να μετατραπούν οι συμβάσεις τους, να μονιμοποιηθούν. Ζητάμε μαζί με τους φοιτητές να ανοίξουν οι σχολές. Να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για να ανοίξουν οι σχολές άμεσα. Αυτά από εμάς. Ευχαριστώ.